Είναι καταστάσεις Ουγκάντας ή μόνο έτσι μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Απογοητευμένοι από την κοροϊδία, όπως λένε, της κυβέρνησης, παντί για ενίσχυση, στην πράξη βλέπουν την πλήρη αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι γιατροί του Ρυθμιώτικου Νοσοκομείου, μπροστά στην κατάρρευση των κλινικών του, προτείνουν ακόμα και λουκέτο της χειρουργικής κλινικής, η οποία απλά υπάρχει χωρίς να εξυπηρετεί ασθενείς. Η λύση που απομένει είναι να την κλείσουμε εντελώς και να μεταφερθούμε οι αναπομείνοντες γιατροί στα όμορφα νοσοκομεία, να στελεχώσουμε άλλα τμήματα, μήπως καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε τον ρυθμιώτικο λαό που θα έρθει εκεί. Το νοσοκομείο διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους που έχει διανύσει μέχρι τώρα. Το νοσοκομείο μας δεν είναι δελεαστικό για τους γιατρούς οι οποίοι πρέπει να έρθουν, προκύρωστε θέσεις και δεν έρχεται κανείς. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν εκτελούμε κανένα τακτικό χειρουργείο. Εκτελούμε μονάχα επίγοντα χειρουργία. Αλλά ακόμα και τα κατάγματα που έρχονται, που θεωρούνται επίγοντα, η αναμονή για να χειρουργηθούν είναι από 5 έως 18 μέρες. Χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, παθολόγοι, εντατικολόγοι και άλλοι γιατροί της πρώτης γραμμής καυτηριάζουν μεταξύ άλλων και τις διακομιδές βαρέως πασχών των ασθενών που γίνονται από μη ειδικευμένους γιατρούς. Ενώ με σκληρή γλώσσα, ο γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, που βρέθηκε στο Ρέθυμνο, παρουσίασε το κυβερνητικό αφήγημα που μεταξύ άλλων, όπως είπε, προβλέπει για την Κρήτη τη μετατροπή του Παγνή σε νοσοκομείο Κόμβος και όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα του νησιού σε ακτίνες του Κόμβου. Είναι σαφές ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, της 7ης είπε δηλαδή, για νοσοκομείο Κόμβος προορίζεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ότι όλα τα άλλα νοσοκομεία, Χανίων, Ρεθύμνου, Βενιζέλιο, τα νοσοκομεία του πρώην νομού Λασιθίου, θα μετατραπούν σε ακτίνες του Κόμβου, δηλαδή σε κέντρα πρώτων βοηθειών που θα τροφοδοτούν με ασθενείς τον Κόμβο. Το αφήγημα το οποίο υπήρχε πριν 2,5 χρόνια, το οποίο ακουγόταν από τους διοικούντες ότι ξέρετε στο Ρέθυμνο υπάρχουν 2-3-4 Ιριζέοι που κάνουν φασαρία και δεν πλησιάζει κανείς γιατρός, αποδείχθηκε ότι είναι μια σχέτη, ας πούμε, φούσκα. Γιατί το αφήγημα ότι κάποιος δεν έχει το νοσοκομείο Ρεθύμνης είναι γιατί ξέρει τι συνθήκες θα ακολουθήσουν. Γιατροί και πολίτες καλούν σε λαϊκό ξεσηκωμό τους Ρεθυμνιώτες, ώστε έστω και στο παραένα να γλιτώσει την περαιτέρω συρρήκνωση το Ρεθυμνιώτικο Νοσοκομείο. Χρειάζεται όλοι οι υγειονομικοί και οι γιατροί και ο κόσμος να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καλούμε τους πολίτες και τους ανθρώπους του Ρεθύμνου να στηρίξουν το μοναδικό νοσοκομείο του νομού και να βρεθούν δίπλα και σε εμάς αλλά και στους εργαζόμενούς του.